κι άλλος είναι γαϊδούρι να σε περιμένει. Αν δεν έπαιρνα ταξί, ακόμα σπίτι μου θα ήμουν. Σου εξήγησε, είχα πάει για τα συμβόλαια της ταινίας. Και από πότε υπογράφει συμβόλαια χωρίς να είμαι εγώ μπροστά? Ποιος ξέρει τι ρίξιμο θα σου κάνανε πάλι. Πήρες τουλάχιστον προκαταβολή? Όχι. Ήμουνα σίγουρη. Σε ρίξανε πάλι. Δεν σε ξέρω, δα τι χάνω είσαι. Εύα, πάψε να λες αηδίες. Βέβαια, όταν δεν έχεις τι να πεις, λέω αηδίες, ε. Αλλά δε φταίς εσύ. Εγώ φταίω. Που θυσιάζομαι τόσα χρόνια πλάι σου. Που πληρώνεις την αγάπη μου με αχαριστία. Και που δεν μου μένει ούτε μια ώρα ελεύθερη για τον εαυτό μου. Εύα, στο έχω πει 100.000 φορές. Όταν αρχίσεις το μελό, είσαι ανυπόφορη. Με συγχωρείτε, παιδιά, που δεν χτύπησα, ε. Ναι, ξέρω. Ένας δημοσιογράφος είναι το αυτί και το μάτι του κόσμου. Δεν πιστεύω να νομίζεις ότι κρυφά ακούγα. Όχι, δεν νομίζω. Είμαι βέβαιος. Καυγαδάκι πάλι, ε, καυγαδάκι. Άσε με και εσύ, ρε σταμά. Καυγαδάκι. Ο Μέγας Ναπολέων έλεγε ότι οι μικροί καυγάδες προετοιμάζουν το μεγάλο ρήγμα. Τώρα μη σου πω τίποτα για το Μέγα Ναπολέοντα. Πες ό,τι θέλεις. Είμαι αποφασισμένος να ακούσω οτιδήποτε. Ξέρεις πως σε θέλω, ε. Και μπορώ να κάνω την οποιαδήποτε θυσία. Άλλη Ζαντάρκ μας βγήκε μπροστά μας. Πάρ' το όπως θες. Πάντως εγώ θα περιμένω όσο χρειάζεται. Θα περιμένεις πολύ και θα κουραστείς. Ένας που αγαπάει ποτέ δεν κουράζεται. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να χτυπήσει.